τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Γιώργο Πατούλη, ο οποίος εκτελεί τα καθήκοντά του κανονικά μέχρι το τέλος του χρόνου, για να δώσει τη σκυτάλη μετά στον κύριο Χαρδαλιά. Γεια σας. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλησπέρα μάλλον σε εσάς και τους ακροατές. Γεια σας κύριε Πατούλη. Γεια σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Κύριε Πατούλη, θέλω να μας κάνετε μια χάρη να έρθετε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο για να σας ακούμε καλύτερα. Πιστεύω να ακούγομαι καλύτερα. Ναι, πολύ καλά. Να ξεκινήσουμε με ένα δικό σας σχόλιο για το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών. Πώς είδατε τα αποτελέσματα, με δεδομένο ότι είχαμε κάποιες εκπλήξεις ηχηρές, όπως για παράδειγμα την αλλαγή στον Δήμο της Αθήνας? Κοιτάξτε, καταρχάς, επειδή είμαι 25 χρόνια στην αυτοδιοίκηση, αντιλαμβάνεστε με αλλεπάλληλες αυτοδιοικητικές εκλογικές διαδικασίες. Θα έλεγα ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι κοντά στον πολίτη και να μην βλέπει μόνο με ένα κομματικό πρόσωπο. Υπό αυτή την έννοια, η επιλογή στον δεύτερο γύρο έδειξε μια συσπήρωση κάποιων δυνάμεων και μια αντισυσπήρωση κάποιων άλλων δυνάμεων, οι οποίες μάλλον προέκυψαν από το ότι δεν υπήρξε μια αυτοδιοικητική καθαρά πρόταση παρά μόνο μια κομματική πρόταση. Δηλαδή έτσι εγκλήφθηκε από τους πολίτες. Άρα αυτό, γιατί ξέρετε, στις περισσότερες αυτοδιοικητικές εκλογές δεν λαμβάνεται υπόψη το έργο ή μη έργο. Μετά αρχίζουν πλέον να βλέπουν με κομματικό πρόσημο και όχι με άξιους μεταξύ αξιών. Είναι από εκείνους λοιπόν στους οποίους όταν έπαιρνα στο Μαρούσι 58% ή 66% όταν ήμουνα στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του 19 για την περιφέρεια, μιλούσα για όλους τους πολίτες και όλοι οι πολίτες έχουν προβλήματα και έτσι θα πρέπει να βλέπει ο κάθε δήμαρχος, κάθε περιφερειάρχης τις εκλογές και κυρίως μετά των εκλογών αποφάσεις των πολιτών. Μάλιστα. Πάντως ήταν έκπληξη, οφείλω να πω, για την Αθήνα, ναι. Γιατί ξέρω ότι στη συνεργασία που είχαμε ως περιφέρεια με την Αθήνα είχαμε κάνει αρκετά έργα, δηλαδή ο Λυκαβητός, ο οποίος ήταν με χρηματοδότηση. Είχε και αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά. Εσείς τώρα τα ξέρετε καλύτερα από εμάς. Είστε, αν όχι ο πιο έμπειρος, από τους πιο έμπειρους αυτοδιοικητικούς στη χώρα αυτή τη στιγμή. Και είχε και αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά η ήττα του κυρίου Μπακογιάννη. Όπως και να το κάνει κανείς, πέραν των πολιτικών που είπατε, παραμέτρων, του αντικυβερνητικού μετόπου, δύο-τριών άλλων καταστάσεων. Προφανέστατα, ο μεγάλος περίπατος κατά βάση αδίκησε και το υπόλοιπο έργο που είχε γίνει. Δεν συμφωνείτε σε αυτό? Είναι γεγονός αυτό. Αν θέλετε, ο μεγάλος περίπατος σηματοδότησε και κράτησε σχεδόν όλη την τετραετία σε επίπεδο συζητήσεων. Ήταν μια ατυχής διαδικασία κατά την άποψή μου, τελικά όπως αποδείχθηκε. Προφανώς. Αλλά από την άλλη πλευρά αδικείται πράγματι έργο που έγινε στην Αθήνα. Δηλαδή, συμφωνούμε σε αυτό. Έτσι, δηλαδή έγιναν σημαντικά έργα τα οποία είχε και η περιφέρεια δείξει σχετικές, αν θέλετε, πρωτοβουλίες από ευρύτατες ασφαλτοστρώσεις που μετά από πολλά χρόνια, 30 χρόνια γίνανε, μέχρι και το εθνικό, η εθνική πινακοθήκη, το Δίο της Αθήνας. Πολλά τέλος πάντων. Και ειδικές χαρές, οι οποίες και αθλητικά έργα Πατούλη έγιναν. Αλλά τελικά βλέπετε όλα αυτά ισοπεδώνονται μέσα σε διακύβευμα, το οποίο κάποιες φορές, τις τελευταίες στιγμές πρώτων εκλογών, τίθεται υπόψη και αυτό σκεπάζει τα πάντα. Αναφερθήκατε προηγουμένως στα προβλήματα των δημοτών, των πολιτών στο λεκανοπέδιο. Με αφορμή το γεγονός ότι μπαίνουμε πια σε, οδεύουμε προς το χειμώνα, ακούσαμε χθες κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Προστασίας, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος, το λέω εγώ τώρα έτσι περιληπτικά, είπε ότι το Υπουργείο Προστασίας δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αντιπλημμυρικά, πλην όμως χτυπάει το καμπανάκι στους δήμους να καθαρίσουν ό,τι είναι να καθαρίσουν, γιατί έχει ιερό καθήκον να προστατεύσει τους πολίτες. Είστε σύμφωνος καταρχάς με αυτήν τη δήλωση? Για καντώνα, καταρχάς θα σας πω ότι όλα σχετίζονται με μια ολιστικότητα. Δηλαδή, ήθελα να πω, υπάρχει μια κλιματική κρίση, υπάρχουν φωτιές οι οποίες έχουν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια και φέτος, όπου αυτές οι φωτιές προφανώς το ριζικό σύστημα δεν θα κρατάει στα ανάντης τα νερά και θα κατηφορήσουν στα κατάντης, άρα στα ποτάμια και στα ρέματα.
Άρα λοιπόν είναι σίγουρο ότι τα πάντα θα πρέπει να είναι σε μια μεγαλύτερη εκρήγορση. Mm-hmm. Και φτάνουμε λοιπόν στο σημείο τώρα το ότι εάν υπάρξει μια έντονη νεροκοπότη, οι πόλεις, τα ρέματα και γενικά τα φρεάτια και οι ποταμοί κρατήσουν αυτή την ένταση της βροχής. Θα σας πω λοιπόν ότι εμείς, τουλάχιστον εδώ στην περιφέρεια Αττικής, αυτό το οποίο κάναμε και αν θέλετε, ναι, θα σας θυμίσω το 18. Εσείς θέλουμε να μας πείτε το εξής: η Αττική αυτή τη στιγμή είναι θωρακισμένη με τα αντιπλημμυρικά, γιατί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σε εσάς πετάει τον μπαλάκι. Αυτό είναι. Ότι για ό,τι συμβεί, η περιφέρεια θα είναι υπεύθυνη. Εμείς σχολιάσαμε και αντιστοίχως η δήλωσή του, αλλά η ουσία ποια είναι: λέει ότι ρίχνει τον μπαλάκι στην περιφέρεια. Λέει ότι οτιδήποτε συμβεί θα είναι η περιφέρεια υπεύθυνη σε ό,τι αφορά τα αντιπλημμυρικά. Αυτό είναι το μήνυμα. Εγώ αυτό εκλαμβάνω τουλάχιστον. Ακούστε τώρα. Καταρχάς, για να θωρακιστεί η Αττική, για να είμαστε σαφείς με όλα εκείνα που πρέπει να διευθετηθούν, τα ρέματα που δεν έχουν διευθετηθεί εκατονταετίες και δεκαετίες, θέλει πάνω από 6-7 δισεκατομμύρια. Τέτοια χρήματα δεν έχει καμία περιφέρεια στη χώρα. Άρα είναι και εθνική υπόθεση. Τώρα από εκεί και πέρα, είναι σίγουρο αυτό το οποίο εμείς κάναμε αυτή την τετραετία που μας πέρασε. Κάναμε το παρατηρητήριο καθαρισμού ρεμάτων, οπότε 2.000 χιλιόμετρα ρέματα καθαρίζονται συστηματικά, αυξάνοντας και τον προϋπολογισμό μας, σχεδόν διπλασιάζοντας από τα προηγούμενα έτη. Που αυτό τι σημαίνει? Μία βροχή, όταν έχει καθαριστεί ένα ρέμα, θα συμπαρασύρει και άλλα φερτά από επάνω ή και δέντρα και πρέπει να ξανακαθαριστούν. Αυτό λοιπόν γίνεται με πολύ συστηματικό τρόπο. Το δεύτερο που πρέπει να ξέρουμε, γίνανε τα περισσότερα έργα σε επίπεδο δικτύων απορροής υδάτων, ομβρίων υδάτων, σε κάθε δήμο, πάνω από 150 έργα ομβρίων υδάτων γίνονταν και γίνανε στην Αττική τα τελευταία 4 χρόνια, τα περισσότερα που έχουν γίνει σε άλλες θητείες. Ναι. Και από εκεί και πέρα έχουν ετοιμαστεί πάρα πολλές διευθετήσεις, όπως του Κόρπη που μπήκε ο ανάδοχος, το ρέμα Σαφούς, τις Πικροδάφες κλπ. Σε περιπτώσεις τώρα, που είχαμε πρόβλημα σε άλλες νεροποντές, κύριε Περιφερειάρχα, σε άλλες νεροποντές, όταν είχαμε πρόβλημα. Για παράδειγμα, εγώ θυμάμαι εδώ στο Δέλτα του Φαλήρου, που είχε πλημμυρίσει, θυμάστε, διάβαση από κάτω. Βεβαίως, σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν γίνει οι αντίστοιχες παρεμβάσεις, προκειμένου να μην επαναληφθούν εκ νέου τα φαινόμενα αυτά. Δηλαδή, να μην ξαναζήσουμε τα ίδια, τουλάχιστον στις ίδιες καταστάσεις όπως ο παρελθόν. Κύριε Φουσκίδη, καταρχάς θα σας πω, επαφορμής αυτό που είπατε, η πρώτη φάση της δημοπράτησης και της εκτέλεσης του έργου στο παραλιακό μέτωπο, δηλαδή στο Φαλιρικό Όρμο, ολοκληρώθηκε. Άρα λοιπόν ένα ευρύτατο μεγάλο έργο και ομβρίων υδάτων και οδικών γεφυρών κλπ. Ολοκληρώθηκε. Άρα αυτό που είδαμε σε εκείνες τις γέφυρες, τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί βάσει αυτής της εντάσεως, δεν θα ξαναδούμε. Απ' την άλλη όμως πλευρά, πρέπει να σας πω ότι πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα έργα, όχι μόνο στην περιφέρεια Αττικής, αλλά και στην περιφέρεια Αττικής, που φτιάχτηκε με ένα εθνικό σχεδιασμό για 1,5 εκατομμύριο πολίτες και σήμερα κατοικούν 5 εκατομμύρια πολίτες, που αυτό σε επίπεδο στρατηγικής γίνεται μια συστηματική δουλειά εδώ και 4 χρόνια. Έχουν εκτελεστεί πολλά έργα, πρέπει να εκτελεστούν ακόμα περισσότερα. Μάλιστα. Και κάθε έργο το οποίο πρέπει να εκτελεστεί σχετίζεται όχι μόνο με μελέτες και πόρους, σχετίζεται με περιβαλλοντικές εγκρίσεις, πολεοδομικής διαδικασίας διευθέτησης κλπ. Αυτά λοιπόν έχουν οριμάσει πάρα πολλά τέτοια έργα τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία είτε εκτέλεσης είτε δημοπράτησης, αλλά από την άλλη πλευρά είδατε τα τελευταία 4 χρόνια μπορέσαμε σε πάρα πολλές νεροποντές να έχουμε εικόνα που δεν είχαμε στο παρελθόν, με στιβαγμένα αυτοκίνητα, με πλημμυρισμένα σπίτια κτλ. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, δεν πρέπει να συνεχίσουμε τα έργα και πιθανολογώ το ίδιο θα κάνει και ο επόμενος περιφερειάρχης ο κ. Καβαλιάς, διότι αυτό το κλιματική κρίση είναι μπροστά μας, η οχύρωση είναι μπροστά μας και εμείς έχουμε κάνει ένα σημαντικό έργο αυτή τη θητεία. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Περιφερειάρχα. Καλή σας δύναμη. Γεια σας.